Σου πω κάτι, μήπως ήθελες να έχεις τον τελευταίο λόγο. Μην είσαι τσακωνιάς. Ήθελες να έχεις τον τελευταίο λόγο. Ναι. Όχι, όχι. Σίγουρα. Για πρακτικούς λόγους. Πρακτικά, ωραία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο όλοι τώρα αναρωτιόμαστε γιατί γράφεται, διαψεύδεται, διαψεύδεται, ξαναγράφεται. Ναι. Ξαναγράφεται, διαψεύδεται, διαψεύδεται, ξαναγράφεται. Είναι και η Ηλιάνα που δίνει και αυτές τις συνεντεύξεις της που συνήθως λέει ότι είναι μόνη και όχι, κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Μπορεί να πιστέψουμε ότι μπορεί και να είναι μόνη. Αλλά επειδή στο παρελθόν αυτοί οι δύο άνθρωποι, πολύ ωραίο ζευγάρι, η αλήθεια είναι, ναι, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπήρξαν μαζί. Υπήρξαν μαζί κάποιοι άνθρωποι. Αυτό το λες και το ξαναλες εσύ στην εκπομπή και μετά βγαίνει η κοπέλα και λέει ότι ούτε καν το ξέρει. Καλά, η Ηλιάνα μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Μισό λεπτάκι. Υπογράφεις, το υπογράφεις. Το υπογράφω γιατί καταρχήν υπήρχε αποκλειστικό φωτορεπορτάζ τότε, τον Μάιο του 18, στο περιοδικό Hello. Ήταν τα μόνα κοινά Instantané που βγήκαν τότε. Τα έχουμε τα Instantané. Ναι, αν έχουμε το Instagram, γιατί το περιοδικό τότε. Αν το είχαμε τραβήξει, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά τα Instantané λοιπόν ήταν πολύ ωραίο ζευγάρι και κυκλοφορούσαν μαζί στο Κολονάκι. Πήγαν μαζί, νομίζω, και ένα βράδυ και φάγανε με τον Αντώνη Ρέμο και την Ιπόνη Μπόσνιακ. Τα είχαμε συζητήσει αυτό το δεύτερο. Α, ωραίο ζευγάρι. Άρα λοιπόν, μιλούσαμε για ένα πολύ πολύ ωραίο ζευγάρι. Κάποια στιγμή αυτό το ζευγάρι έπαψε πια να υφίσταται. Και από τότε, δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι. Ναι. Λες εσύ, το ρεπορτάζ. Λέω εγώ. Ωραία. Από το Μάιο δηλαδή του 18, τα δημοσιεύματα έχει φτάσει σε λίγο, θα φτάσει Μάρτις του 19 και συνεχίζουν να υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε είναι μαζί, χώρισαν. Είναι μαζί, χώρισαν. Είναι μαζί, χώρισαν. Τον μπαμπά σου. Φώτη. Ωραία. Σου γράφω εγώ να υπογράψεις τώρα εδώ. Ναι. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που έχουμε και μπορεί να υπάρχει και φωτογραφικό υλικό, δεν γνωρίζω, χθες το βράδυ συνέφαγαν ο Κωνσταντίνος Αργυρός με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Σε πολύ... ναι. Θα σου πω σε λίγο. Ναι. Σε κεντρικό μαγαζί της Αθήνας. Πολύ ωραίο μαγαζί, ξέρετε, ιστορικό, να το πω. Το Ζόναρ. Το Μινιόν. Ζόναρ. Το Μινιόν. Ναι. Όχι, το Μινιόν, στο Ζόναρ. Στο Μινιόν. Κέντρο δεν γίνεται. Last year. Ναι. Άρα να σου πω κάτι. Εμένα μίλησε το μου. Ότι βγήκανε ή ότι μπορεί να είχαν ένα on-off στις σχέσεις τους δεν μου είναι περίεργο. Εμένα μου είναι περίεργο το ότι στη συνέντευξη δεν μου διαφεύγει αν ο Κωνσταντίνος ποτέ έχει μιλήσει δημοσίως, δηλαδή έχει απαντήσει ερώτηση για την Παπαγεωργίου. Αλλά η ίδια, από ό,τι θυμάμαι, καλεσμένη στη μελέτη ήταν. Τώρα, όχι, πρόσφατα, είπε πρόσφατα στην ότι δεν κάνω πισωγύρισμα στην Άση Μπίλιο. Παιδιά, είχαμε παίξει ένα απόσπασμα. Ότι δεν κάνει πισωγύρισμα. Στο Γρηγόρη Αρναούτο. Στο Γρηγόρη πιο παλιά. Και στο Γρηγόρη πήγε. Ότι δεν μιλάει, όχι δεν κάνει πισωγύρισμα, δεν μιλάει με πρώην της. Και όχι, και ο τρόπος που απάντησε για τον Αργυρό ήταν ότι... Ότι τρέχει κάτι. Πάντως γενικώς να ξέρεις ότι επειδή επήλθε ένα ρεπορτάζ. Τώρα θα πεις με τι ασχολείσαι και εσύ, παιδάκι. Με ρεπορτάζ. Με έριξε και η μοίρα. Λοιπόν, επειδή σε ρεπορτάζ, λοιπόν, άνθρωποι από το στενό τους περιβάλλον και συνεργάτε, δεν το γνώριζαν. Ή έλεγαν ότι δεν το γνώριζαν. Ή μπορεί να έλεγαν ότι. Ναι, γιατί να έλεγαν... πρέπει να το γνωρίζουν, δηλαδή δεν είναι και αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι κοντζάμ άντρα. Κοντζάμάν. Από μια κοπέλα να βγουν. Γιατί φαντάζομαι ο άντρα ζητάει. Δεν θα το ζητήσει η κοπέλα. Λέω. Ναι, θα πρέπει να πάρει άδεια από κάποιον. Θα ρωτήσει την Κορία Χριστοπούλου δηλαδή και τον Γιάννη το Σολδάταρο για να πάμε να ραντεβού με την κοπέλα μας. Ναι, κοίταξε, δεν ρώτησα αυτούς η αλήθεια είναι που ανέφερες. Απλά έκανε ένα ρεπορτάζ. Πάντως, οι στενοί του συνεργάτες δεν γνώριζαν ότι χθες ήταν μαζί. Εντάξει, γιατί είναι κάτι πολύ προσωπικό. Έχει προκύψει ακόμα μια πληροφορία. Για πες. Και νομίζω ότι μου χαλάει το ρομάντζο τώρα. Έχει προκύψει μια πληροφορία που είναι ότι κάποια στιγμή ήταν μαζί του και ο κύριος Δημολίτσας. Τι! Ναι! Ο σκηνοθέτης το μεγάλο ναι, ο Δημολίτσας ήταν εκεί πέρα. Τι πήγε να σκηνοθετήσει το Ινστατανέ. Κοίταξε, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει από πίσω ένα σποτ διαφημιστικό. Μήπως πήγαν να κανονίσουν τα παιδιά. Την παραγωγή του οποίου έχει κάνει ο κύριος Αργυρός. Το οποίο σκηνοθέτησε. Έχει εταιρεία παραγωγή. Έτσι μαθαίνω. Το οποίο σκηνοθέτησε. Έχει ο Αργυρός εταιρεία παραγωγή που κάνει τι. Ούτε εγώ το γνωρίζω αυτό. Και εμείς δεν έχουμε ούτε. Πολλές οι πληροφορίες. Τι δεν έχουμε εμείς Δημήτρη. Πολλές πληροφορίες. Τι δεν έχουμε. Το θέμα είναι ότι ο σκηνοθέτησε. Ναι, αλλά το σκηνοθέτησε ο κύριος Δημολίτσας. Έχει κάνει και τάγκ Ηλιάνα σε αυτό το σποτ. Έχει κάνει πολύ σταυράκου ο Δημολίτσας τώρα. Μπορείς να μας πεις λοιπόν, αυτό το ραντεβού έγινε στο Ζόναρ, από ό,τι καταλάβαμε. Ναι. Ήταν αρχικά οι δυο τους και προσθέθηκε ο σκηνοθέτης ή ήταν από την αρχική οι τρεις. Αυτή τη πληροφορία. Όχι, θα σου πω, το ξέρω και αυτό. Ήταν αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τον κύριο Δημολίτσα και μετά πήγε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Μάλιστα. Ναι. Άρα αυτό έχει συμβεί. Κοιτάξτε. Το θέμα είναι ότι βλέπονται. Ναι. Ας καταλήξουμε σε αυτό. Κοίταξε, και το ότι ακόμα και να συνεργάζονται σε αυτό που μου κάνει λίγο περίεργο η εταιρεία παραγωγής. Ακόμα και να συνεργάζονται, το ότι συνεργάζονται σημαίνει ότι υπάρχει κάποια σχέση. Και όταν τον άλλον είσαι πριν μαζί ζευγάρι. Πάντως,
υφίσταται μια σχέση η οποία μπορεί όντως να μην είναι. Εμένα δεν θα βγάζω από το μυαλό ότι στο βίντεο κλιπ που είδα η κοπέλα μοιάζει πάρα μα πάρα πολύ. Την Ηλιάνα. Στην Ηλιάνα. Όχι, την Ηλιάνα. Είναι και το Θεσσαλονικιώτικο και το. Πάντως, όπως και να έχει, είτε είναι ζευγάρι, είτε δεν είναι ζευγάρι, το θέμα είναι ότι όντως συνεχίζουν να βλέπονται. Γιατί σου λέω, γράφονται συνέχεια και υπάρχουν απόψεις που τους φέρουν μαζί, άλλοι που δεν τους έχουν μαζί. Όντως μπορεί να μείνουν μαζί άνθρωποι. Θα υπογράψει εδώ αυτό. Τι είναι. Ηλιάνα Βαγιουργίου και Κωνσταντίνος Αργυρός. Μας αρέσει αυτό το ζευγάρι. Εμένα προσωπικά τρελά. Θα μας πεις ποιος μας ρωτάει. Κανείς, αλλά το λέμε από μόνοι μας. Απλώς επειδή είναι περιζήτητος ο Κωνσταντίνος. Δηλαδή... Γιατί δεν είναι η Ηλιάνα. Ωραίος είναι. 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 Είναι τα δύο hot πρόσωπα. Απλώς ο Κωνσταντίνος τον ξέρουμε καλύτερα. Θέλω να πω ότι έχει ένα μεγάλο fan club κοριτσιών. Έχει μια άλλη μα πορεία. Και η Ηλιάνα είναι ένα πρόσωπο πάρα πολύ hot. Υπέροχο κορίτσι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που απαντάς όταν το θέμα έρχεται στην προσωπική σου ζωή. Δεν αντιλέγω, βρεάρι μου, αλλά... Είναι πολύ μετρημένη. Ο Αργυρός είναι ο Αργυρός. Άλλο εκτόπισμα έχει ο Αργυρός. Αλλά έχει να κάνει με τα χρόνια που είσαι στο προσκήνιο. Γιατί η Ηλιάνα πολλά χρόνια κάνει καριέρα. Παιδιά, ακούστε. Εντάξει, μεγαλύτερη επίδραση έχει ο τραγουδιστής από το μοντέλο. Ας το δεχτούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Δεν το λέω συγκριτικά, αλλά είναι ένα πρόσωπο που πάντα όλοι ασχολιόντουσαν με τα προσωπικά του. Όχι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Απλά εγώ θυμάμαι συνεντεύξεις από το TV Μακεδονία και πάλι συζητούσαμε. Και πότε δεν απαντούσε. Έχει απαντήσει μία φορά. Για μια σχέση που έχει τελειώσει. Σχέση ζωή. Πρώτη σχέση. Έχουν μιλήσει και οι δύο. Και ο Κωνσταντίνος και η Ράγκα. Αυτό λέω. Θέλω να πω, δεν το λέω συγκριτικά, μην με παρεξηγείς, ότι ο Αργυρός απασχολεί τα τελευταία 15 χρόνια. Πάντως, ως εικόνα αυτοί οι δύο μαζί, πρέπει να κάνουμε... Αφού τώρα είναι το next big thing η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Μην παραχαράσετε την ιστορία. Όχι, αλλά φωτογραφικά είναι πολύ ωραία. Μαζί πώς θα το κάνουμε τώρα. Είναι δύο κούκλοι. Τι έγινε, Αφροδίτη μου. Θα υπογράψεις, ρε. Όχι, μου νόμιζα ότι σε πήρε ο Κωνσταντίνος Αργυρός τηλέφωνο. Μπορεί. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Κωνσταντίνος Αργυρός είχαν πει.